σε αυτό το πολύ μεγάλο ράλι για τις ευρωεκλογές. Είναι ενδιαφέρον που λέτε, διότι εμείς κάθε μέρα δουλεύουμε και πρωί και βράδυ και Σαββατοκύριακα εδώ και μήνες. Άρα... Ναι. Κάθε μέρα θα την εξοπλίσουμε. Εντάξει, είναι τώρα το τελικό σπριντ μέχρι την κάλπη, την Κυριακή. Όλη η πολιτική η αρχηγή τα έχετε δώσει όλα. Ε, σε μια φόλη τη ύλη, λοιπόν, συνέντευξη. Μερικοί παραπάνω από του άλλου. Λέτε εσεί παραπάνω από του άλλου. δεν ξέρω. Καθένα σα κρίνει μόνο του και μόνη τη ε, τι πιστεύει. Πάντω, το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί που μα είχαν τελειωμένου, εμεί έχουμε δρώσει τη φανέλα, έχουμε ενεργοποιηθεί, κάνουμε προκριματικέ εκλογέ, έχουμε πάει πάνω κάτω τη χώρα, έχουμε πάει εξωτερικό, Παλαιστίνη και θα συνεχίσουμε. Mm. Θα σα ρωτήσω σε λίγο για τον πύχη και που τον βάζετε για αυτέ τι ευρωεκλογέ. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από το θέμα που είναι πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα, το θέμα του πόθεν έσχεσα. Ε, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, το κυβερνών κόμμα σα, άσκησε πολύ ισχυρό pressing όλε τι προηγούμενε ημέρε. Μήνε. Χτες... Μήνε ολόκληρ. ολόκληρου σα και pressing, διότι ε, δεν έχουν επιχειρήματα για τα προβλήματα του ναι. κόσμου. Του ρωτά για την ακρίβεια, πόθεν έσχεσαι. Του ρωτά ε, για τη φορολογία και mm -hmm. πόθεν έσχεσαι. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα, πότε ναι. έσχεσαι. Δεν έχουν να πούνε κάτι άλλο. Χθε, παρόλα αυτά, εσεί ναι. το, το σηκώσατε το γάντι και είπατε: Εγώ, αύριο στη Θεσσαλονίκη, σε λίγη ώρα από τώρα στην ομιλία σα, ε, θα ανακοινώσω την περιουσιακή μου κατάσταση. Ναι. Ακριβώ πώ θα το κάνετε αυτό, μπορείτε να μα εξηγήσετε, Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά γίνεται πολιτικό αρχηγό σε ομιλία του ε, να αναλύει την περιουσιακή του κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, ε, επειδή. Ε, Κοντό ψαλμό Alleluia. Σε περιμένουμε τι λίγε ώρε ε, που απομένουν για να δείτε ακριβώ ε, πώ θα κάνουμε και ε, τι θα πρέπει ο ελληνικό λαό να ρωτήσει από τη Νέα Δημοκρατία ω απάντηση. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα ή υπο, υποψία. Για την προέλευσή του. Και εμεί έχουμε τη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. με 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάμε, πάμε στη Νέα, κάνουμε... νέα Δημοκρατία, α πούμε. Μιλήσετε... Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να πόθεν πόθενέσχε για έναν ιδιώτη πριν μπει στην πολιτική, και να μην ρωτά το πόθεν έσχε του κυβερνώντο κόμματο, το οποίο έχει το υψηλότερο χρέο από όλα τα κόμματα στην Ευρώπη. Mm -hmm. Ακούστε αυτό. Το υψηλότερο χρέο από όλα τα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνω έχει διαφήμιση στην Google μεγαλύτερη. Από κάθε κόμμα στη Γερμανία, από κάθε κόμμα στην Ιταλία, σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Mm -hmm. Εάν ο ελληνικό λαό έχει πάθει ανοσία, έχει αποκτήσει ανοσία στην ιδέα του μαύρου χρήματο στην πολιτική, τότε να μην περιμένει να αλλάξει τίποτα. Mm -hmm. Ο ελληνικό λαό πρέπει να ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία πώ πληρώνεται ο κύριο Γκρίνμπεργκ, mm -hmm. πού είναι αυτά τα χρήματα τη πώ. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε την παράτηξη που κυβερνά τον τόπο και να έχουμε αδιαφάνεια στα οικονομικά τη. Mm -hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ένα ευρώ που οφείλει στι τράπεζε και δεν μπορεί να πληρώσει τα τεράστια ποσά αυτά mm -hmm. αυτή, αυτή, αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, εσεί, για να επανέλθω στο δικό σα mm. -hmm. ποθενέσχε, που έχει γίνει πολλή λόγο, ξεκινώντα και από τη συζήτηση που έγινε για το δάνειο που δώσατε στι κομματικέ εφημερίδε για φορά, τα άστα κοκάραβα. Ακούστε, πρώτη φορά που πολιτικό αρχηγό δανείζει στο κόμμα του για το δώρο Χριστουγέννων και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση του πόθεν Δηλαδή είναι παραλογισμό. Mm -hmm. Ο κύριο Μητσοτάκη με τα 40 κάτι ακίνητα. Γιατί δεν δανείει το κόμμα του που έχει τόσα χρέη. Εσεί δηλαδή τώρα Πρωτάμε, σε λίγη, λίγη ώρα δηλαδή, θα πείτε. Για ποιο πείτε. λόγο να απολογείται ένα ιδιώτη που μέσα σε τρει μήνε προσπαθεί να χρηματοδοτήσει το κόμμα του οποίου ηγείται και να μην απολογείται κανεί mm -hmm. από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντω, άλλωστε, το έχει κάνει αυτό. Πάντω, ο κύριο Μητσοτάκη απάντησε σε αυτό mm. το ερώτημα που του θέσατε σήμερα το πρωί σε συνέντευξη που έδωσε και είπε ότι εγώ είμαι 20 χρόνια βουλευτή ε, και άρα το πόθεν μου έχει ελεγχθεί 20 φορέ. και ξαφνικά, Οπότε, ξαφνικά βγαίνω, υπό, υπό, τα... υπό Και ξαφνικά λοιπόν, βγαίνουν τα Paradise Papers και βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί μέσα που δεν είδαν στο πόθεν του Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Τον είδα μάλιστα σε μία συνέντευξη, τώρα πριν έρθω, που για να το πω λίγο λιανά, <Καισχελίδι> κλαψούριζε, <Καισχελίδι> συγγνώμη, κλαψούριζε, 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 που αναγκάστηκε να πουλήσει ε, ακίνητα για να πληρώσει τα ίδια των παιδιών του στην Αμερική. <Καισχελίδι> ε, δεν πρόκειται να κάνουμε κέρανο τώρα για τον κύριο Μουσουτάκη εδώ πέρα. Μερικοί από εμά έχουμε πάρει υποτροφίε, έχουμε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Τα κέρδη τα οποία έχω βγάλει για του επενδυτέ μου είναι δημόσια έγγραφα στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη. Και <Καισχελίδι> ο κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο 1,5 χρόνο δεν είχε δουλειά πριν από 20 χρόνια κατέφυγε στη Βουλή mm -hmm. των Ελλήνων ω κληρονομικό δικαίωμα. Γιατί Λέμε, δεν το δίνετε το όμω, κύριε Κασελάκη, τόσου μήνε στη δημοσιότητα το πόθο να του αποστομώσετε και θα έχει τελειώσει η συζήτηση. δεν το, θα ήμασταν το... τώρα Δευτέρα πριν τι εκλογέ που τι έχουμε σε 6 μέρε να μιλάμε πάλι για το δικό σα πόθο Θα μιλούσαμε για την ακρίβεια που θα σα πάω παρακάτω. Γιατί δεν το δώσατε στη δημοσιότητα να τελειώνετε. Να μην του δίνετε και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ε, το, 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 το τι επικοινωνιακή στρατηγική έχω είναι δικό μου μυστικό. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώ δουλεύει αυτό το σύστημα. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώ δεν απαντάνε για τα απορριπαντικά που λέει ο Υπουργό Επικρατεία του. Παρεπιπτόντω με παρακολουθεί κιόλα. Ξέρει από πού βγάζω βίντεο, πότε πήγα στην Ήδρα το Σάββατο βράδυ. Δηλαδή, Εντάξει, ξέρει, προεκλογική ξέρει... ξέρει εκστρατεία δηλαδή, έχουμε. Όλα έχει, έχει, Όλα έχουμε, τα μάλλον, στρατόπεδα το κάνουν. Όπως παρακολουθεί αυτό. εμένα μέσα στο σπίτι μου, πρέπει να παρακολουθεί και του κόκκου του γερμανικού περιπαντικού μέσα στη συσκευασία που λέει ότι είναι υποδεέστεροι από του ελληνικού κόκκου. Ναι. Για να ξη... και... και, λέει ότι δίθεν δεν το είπα αυτό. Δηλαδή, τέτοιο Άρα ψέμα, Άρα αυτή η στρατηγική κοροϊδία, που να μην το δίνετε που λέτε ότι εγώ έχω μια στρατηγική την οποία την ξέρω και είναι μυστική. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα του Έλληνα η προθεσμία Όχι για το πώ θα ενέσχεσαι. Κύριε Κασελάκη, είστε ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, πείτε μου κάτι, η προθεσμία μου για το πώ θα ενέσχεσαι. Μου... Τυπικά. Η προθεσμία. Είναι... <laughs> τυπικά. Μέχρι τέλειο είναι δεν, δεν ξέρουμε το πώ θα ενέσχεσαι του Πρωθυπουργού για το 22 και το 23. Και μου λέτε εμένα για τυπικά. Mm -hmm. Έχει ρωτήσει κανεί τον Πρωθυπουργό ότι έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί εσεί το είχατε πει ότι θα το δώσετε πριν τι ευρωεκλογέ. Τι είμαστε μετά τι ευρωεκλογέ ως... τώρα. Εντάξει, αυτό όμω ήρθε, είμαστε πριν τι ευρωεκλογέ, όταν... Ναι, ωραία. Όμω, 25... ξέρνετε αυτή τη συζήτηση και και εδώ 20... και τόσο και και πολύ καιρό. Και, και λέει κάποιο: Κάτι έχει να κρύψει ο Στέφανο Κασελάκη και το προετοιμάζει. Δεν έχω να κρύψω απολύτω τίποτα. Έχω δουλέψει τα πάντα, έχω ιδρώσει. Είμαι επιτυχημένο, πιστεύω, με τα αποτέλεσματα που έχω φέρει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πεδίο. Ό,τι βαθμού έχω πάρει, ό,τι υποτροφίε έχω πάρει, ό,τι βραβεία έχω πάρει, τα έχω κάνει με το σπαθί μου. Και επιτέλου αυτή η χώρα να αρχίσει να ρωτάει του πολιτικού που έχουν πλουτίσει τόσα χρόνια από το πόθεν ενέσχεστού από τη Βουλή, με μισθού βουλευτών, και όχι έναν ιδιώτη που κατάφερε να γίνει πρόεδρο κόμματο mm -hmm. και για αυτόν τον λόγο να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εμείς το πόθεν πάντους... είναι να τελειώσω αυτό. Το πώ ναι. είναι για να δούμε πώ αλλάζει ο πλούτο των πολιτικών. Μέσα στην πολιτική του σταδιοδρομία. Mm -hmm. Όχι το να εξηγήσει ένα ιδιώτη το εάν έχει φορολογηθεί στι ΗΠΑ, στις Αμερικής, που εκεί πέρα, αν είσαι διευκρίνηστο, όπω είναι η υπουργή του κ. Μουσεντάκη, μπαίνει φυλακή. Mm -hmm. Λοιπόν, α, δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω σε όλα. Θα απαντήσω σε όλα και ο κύριο Πρωθυπουργό να απαντήσει και για τον εαυτό του και για τα πάντα και για το κόμμα του και για τον κύριο Γκρίνμπεργκ, τι διαφημίσει του, να απαντήσει για του αδιευκρίνου του υπουργού του και επιτέλου να ξέρουμε πώ έχει στηθεί αυτή η προπαγάνδα από τη Νέα Δημοκρατία που τη βλέπουμε σε πάρα πολλά μέσα μαζική ενημέρωση. Πώ. Τι εννοείτε τώρα, κύριε Κασελάκη, Εντάξει. προπαγάνδα. Πάντω και εσεί είστε συνεχώ πολύ αγαπητό στα μέσα ενημέρωση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση είστε. Λοιπόν, εάν, εάν, εάν κοιτάξετε, υπάρχουν μέσα online τα οποία έχουν με ξεκάθαρη γραμμή και όταν ο κύριο Μητσοτάκη έχει μια ηλικιωμένη γυναίκα συνταξιούχα να του λέει ότι πεινάει και του λέει ευχαριστώ που ήρθατε. Mm -hmm. λες και θα φάει ευχαριστώ που ήρθατε για πρωινό την επόμενη μέρα. Αυτό δεν παρουσιάζεται καν σε τα μέσα. Mm -hmm. Καν. Εντάξει, και αν βγάζουν βγάζουνε... Ε, Ας μη γενικεύουμε, γιατί κάποια ειδήσεις, μέσα το παρουσίασαν, εγώ... βγάζουν, κάποια μέσα βγάζουν... δεν το παρουσίασαν. Ας μην το, το γενικεύουμε τώρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι, υπάρχει, ακούστε, να είμαστε ειλικρινείς με τον ελληνικό λαό. Όταν ένα μέσο παρουσιάζει κάτι με, με τέτοια διαφορά, τόσο νομερο, μονομερός, πάει να πει ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση. Mm -hmm. Εντάξει, δεν είναι δικιά μου η ευθύνη να το αποδείξω. Αλλά ο Έλληνα πρέπει να αναρωτιέται για ποιο λόγο είναι αυτό. Λοιπόν, με αυτό το θέμα με πάτε με έναν τρόπο στο θέμα τη ακρίβεια, το θέμα τη οικονομία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζούμε στο πετσί μα όλοι οι Έλληνε με την επίσκεψή μα καθημερινά στο σούπερ μάρκετ. Θέλω, κύριε Κασελάκη, με απλά λόγια να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό ο βραχνά, αυτή η θηλιά στο λαιμό των οικοκυριών. Με απλά λόγια. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθεί στην Βουλή των Ελλήνων. Mm -hmm. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ελληνικά προϊόντα τα οποία να είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Τα έχουμε αναδείξει τόσε φορέ. Όπω είναι η φέτα τη Ελλάδα. Κάθε μέρα πάντω εμεί παίζουμε τέτοια κυρίου, ρεπορτάζ. Και αν πράγωσες. βλέπετε το δελτίο μα και τι εκπομπέ μα συνεχώ. Θέλω να σα πω κάτι, επειδή σχολιάστηκε το γιατί ε, έστειλα ή ανάρτησα 7 ερωτήσει για τον κύριο Πρωθυπουργό πριν την διακαναλική συνέντευξή του. Είναι 7 ερωτήσει που ρωτά όλο ελληνικό λαό. Και προ τιμήν του σταθμού σα, μια δημοσιογράφος σα τι ανέδειξε. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν: Α, δεν πρόλαβα να δω τι ερωτήσει. Δηλαδή, ο κύριο Κέρτσο, ο οποίο ξέρει μέσα σε μία ώρα που έχω αλλάξει από ποιο νησί, εγώ πάει σε άλλο νησί, δεν μπορεί να του πει α, ότι έχω κάνει ανάρτηση μέσα σε δύο ώρε. Με 7 ερωτήσει για τον πάσμα του τεμπών και για τη χρηματοδότηση τη Νέα Δημοκρατία, και να μην, να μην καταδέχεται να τι απαντήσει. Λε και δεν μπορεί να ξέρει ο ελληνικό λαό εάν ο πρωθυπουργό του γνώριζε για τον μπάζομα ή έδωσε εντολή για τον μπάζομα πριν τη μυστική συνάντηση. Όχι, λεπτό. Θα πάμε, θα πάμε. Για Θέλω να μείνουμε λίγο στην ακτήρια. Για ποιο λόγο δεν ρωτήθηκε ο πρωθυπουργό στην έντευξή του ναι. με τόσου δημοσιογράφου εάν γνώριζε για τον πάσμα πριν γίνει. Λοιπόν, ε, θα, πάμε σε λίγο στα τέμπι. θα πάμε σε λίγο στα τέμπη, γιατί έχει δώσει απαντήσει. Αλλά θέλω Από να τα πάρουμε ακρίβεια, τη σειρά. Στην θέλω έχει, να πάμε λοιπόν, στο οικονομικό σα πρόγραμμα στην ακρίβεια, και έχει... να σα πω: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Η, η κυβέρνηση σα κατηγορεί ότι αυτό το πρόγραμμα κοστίζει 45,8 δι την τετραετία και ότι Ο οδηγεί τη χώρα σε χρεοκοπία. Όχι, όχι. Στο... Δεν ξέρω αν έκανε λάθο. Όλοι οι κυβερνητικοί πάντω λένε στην τετραετία. Δεν το ξέρω. Τα ψέματα του κόμματό σου λένε Πάντω στο γενικό λογιστήριο του κράτου το 45,8 δι υπολογίζει. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Πα, παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να μας πει ότι οι προτάσεις νόμου μας κοστίζουν 45 δις. Δεν ισχύει. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είπε για την ακρίβεια τη προτάσει που έχουμε καταθέσει ότι κοστίζουν 2,7 δις. Και εμείς έχουμε αντίβαρα 3,2 Από την κυβέρνηση λοιπόν λένε 45,8 δις. Η κυβέρνηση λέει Αφήστε ψέματα. με να σας εδώ θέσω θέτω το θέτω λίγο θέτω το ερώτημα. Λοιπόν, <laughs> και λέει ότι αν εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα στην τετραετία, οδηγείται η χώρα στη χρεοκοπία και ότι δεν θα έχει μάλιστα, το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης εδώ στο Open, χρήματα να πληρώσει τη συντάξη. Ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι δεν θέλει να μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θέλει να αυξηθεί η κατανάλωση. Αυτά είναι λόγια ενό υπουργού οικονομικών που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Που έχει πάει από φοιτητή βουλευτή. Δεν καταλαβαίνουν πώ δουλεύει η οικονομία. Δεν καταλαβαίνουν πώ λειτουργεί η οικονομία. Γι' αυτό είναι θεωρητικό. Προεκλογικά έλεγαν ότι θα μειώσουν φόρου και μετέφεραν τεκμαρτών εισόδημα. Mm -hmm. Σήμερα μιλήσαμε του φορεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι δίκαιο στην Ελλάδα ένα μισθωτό, ο οποίο έχει μισθό 28.000 ευρώ, να πληρώνει παραπάνω φόρο ποσοστιαία από έναν επιχειρηματία που έχει μέρισμα 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι δίκαιο αυτό. Αυτή είναι η οικονομία που θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε Άρα, να σε αυξηθεί κάθερες... λέτε, ο φόρο στα μερίσματα. Να, θέλεις... να πάει από 5 στα 10 και στα Μπορεί, 15 κλιμακωτά. Μπορώ να αναλύσω κάθε παράγοντα ξεχωριστά, αν θέλετε, και θα μα πάρει παραπάνω χρόνο. Ναι, αλλά είναι να είναι να μα το πείτε σε τα μερίσματα. Αλλά το βασικό εδώ πέρα ποιο είναι. Και αυτό πρέπει να ο ελληνικό λαό. Έχουμε μέτρα για την ακρίβεια και στο ΦΠΑ και στο πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα παρεπιπτόντω με το όριο κέρδο 5%, το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Μπορεί τώρα ο Πρωθυπουργό να το κάνει να μαθαίνει. Αυτό μπορεί να το κάνει χωρί να κάνει μια συνεννόηση ας πούμε, με, την, με του ευρωπαϊκού θεσμού το ενέργεια. Μπορεί να το, να το νομοθετήσει κανονικά, όπω επίση η αγορά ενέργεια υπολείπεται σε ρυθμίσει που έχουν άλλε αγορέ ενέργεια mm -hmm. στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, εμεί λέμε οι τράπεζε, το ηλεκτρικό ρεύμα έχουν τόσο μεγάλη εσχροκέρδη που εμεί θέλουμε μια έκτακτη εισφορά. 90% στα υπερκέρδη υπερ του. Υπερ Και ο Πρωθυπουργό λέει ότι αυτό θα χρεοκοπήσει τη χώρα. Σ σε συνέντευξή του το είπε αυτό, μάλιστα. Ναι. Ότι αυτό θα χρεοκοπήσει τη χώρα. Λένε συνολικά Χαίροντα, για το πακέτο τη οικονομική σα πολιτική, δώστε, ότι θα χρεοκοπήσει τη χώρα. Λόγω, δώστε μου μισό λεπτό. Λέει λοιπόν ότι θα χρεοκοπήσει τη χώρα αυτό. Χρεοκοπεί τα νοικοκυριά τη χώρα αυτή τη στιγμή ακρίβεια. Και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Να πάμε επιλέγει, λίγο σε αυτή επιλέγει, την επιλέγει τις τράπεζες και τα υπερκέρδη του, Τις τράπεζες που έχουν ζημιώσει τον Έλληνα φορολογούμενο 40 δις με τις ανακεφαλαιώσεις που έχουμε κάνει. Επιλέγει τις τράπεζες και τα υπερκέρδη του Αντί να επιλέξει μια τόνωση... Mm -hmm στην, με τα μέτρα ακρίβεια που έχουν προτείνει. Και λέει, Ο ΦΠΑ, η μείωση δεν δουλεύει. Εάν δεν λειτουργεί Πάντως η μείωση. Σε αυτό, το... κύριε Κασελάκη, που, λέει, που λέτε για τι τράπεζε. Ένα λεπτό, γιατί με πάτε σε όλα τα ζητήματα. Αυτό το λέω, να τα πιάνουμε ένα-ένα. και μετά όλα. Ο ΦΠΑ που λέει ότι δεν λειτουργεί, αν μειωθεί, το μόνο που σημαίνει. Ναι, αυτό, λέει ότι δεν θα το δει ο κατανολητή στην τσέπη. Αυτό, λέει αυτό η κυβέρνηση. Τι σημαίνει όμω, τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχουν ολιγοπόλια. Διότι όταν μειώνει, έχω μιλήσει. Φέρνουν το παράδειγμα τη Ισπανία και, και λένε στην Ισπανία, ότι στην Ισπανία δεν απέδωσε. Απέδωσε, και και να το πάρουν έχει, πίσω. Έχει αποδώσει και στην Κύπρο και στην Ιρλανδία. Και στο τέλο τη ημέρα, γιατί δεν το δοκιμάζουν. Εγώ έχω μιλήσει με διευθύνοντε συμβούλου μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και μου λένε ότι εννοείται θα τα κατεβάσουν. Δεν είναι χαζοί οι επιχειρηματίε. Οι επιχειρηματίε δεν παραδίδουν μερίδε αγορά σε άλλου, mm -hmm. αν έχουν ένα περιθώριο για να πάρουν μερίδε αγορά. Εάν λοιπόν υπάρχουν τα λιγοπολέτα, τα οποία παρεπιπτόντω τα παραδέχει και ο κύριο Κέρτσο στην ανάρτησή του, λέγοντα ότι α, παίρνουμε το μέρο εμεί των πολυεθνικό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τόσα χρόνια που είναι πρωθυπουργό, υπάρχουν λιγοπόλια και τελευταία στιγμή προεκλογικά τώρα πάνε να πει Dear Ursula. Παρακαλώ, βοήθησέ μα και τι πρακτικέ. Πάντω, σα κατηγορούν για λεφτόδεντρα, δηλαδή για λεφτά που δεν υπάρχουν. Αυτό λέει η κυβέρνηση, απαντώντα το... και κριτικάροντα το πρόγραμμά σα. Και επίση λένε πω αν πα να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών, θα δώσει ένα σήμα στι αγορέ αρνητικό. Και εν τέλει, ένα σήμα πω η χώρα είναι αναξιόπιστη και πω θα αυξηθούν τα επιτόκια, πα... τα σπρέτζε, όλα αυτά που είχαμε <laughs> δει στη <σε> δεκαετία <laughs> τη κρίση. <laughs> αυτά είναι αρλούμπε. Αυτά είναι αρλούμπε αυτά. Τέλειω αρλούμπε. Δεν είναι δυνατόν η χώρα μα να έχει τι πιο κερδοχές. Τράπεζε στην Ευρώπη και να έχει τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είναι πιο... ένα λεπτά. Δεν είναι δυνατόν και... αυτό. Και αυτό επιτρέπεται βάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κερδοφόρε τράπεζε εδώ και πόσα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Εδώ... Τα τελευταία, πόσα... τελευταία... Πόσα... δύο-τρία χρόνια. χρόνια. Είναι η πιο κερδοφόρη ναι, Ευρώπη. Είναι από τι πιο κερδοφόρε στην Ευρώπη. Λοιπόν, άρα δεν είναι Δηλαδή, λοιπόν... εσεί κύριε Κασαλάκη, επειδή είστε και από τι ΗΠΑ. Έχουν, έχουν τι μελέτε Δεν συμφωνείτε με αυτό που λένε ότι θα δώσετε ένα αρνητικό σήμα αν το κάνετε αυτό στι αγορέ. Δεν ισχύει αυτό. Αντιθέτω, βελτιώνουμε τα δημοσιονομικά τη χώρα, επειδή αυτό το οποίο θα δώσουμε σαν μια ελάφρυνση, μια τόνωση ρευστότητα, μια ανάσταση στην ακρίβεια, θα φέρει ανάπτυξη στη χώρα mm -hmm. μα. Αυτή τη στιγμή φτωχοποιείται ο Έλληνα πολίτη. Και, και πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα τον κοροϊδέψει λέγοντα για αγορέ. Τι καταλαβαίνει τι αγορέ πολύ καλύτερα από εκείνου. Mm -hmm. Επιτρέψτε μου να πω. Γιατί έχω δουλέψει αρκετά χρόνια μέσα σε εκείνε και σα λέω ότι οι αγορέ θα δουν αυτή την πρόταση ω μια πολύ υγιή αναπτυξιακή πολιτική. Διότι βοηθά του χαμηλότερου, του στοχότερου μια κοινωνία να μπορέσουν να έχουν μια ανάπτυξη, να μπορέσουν να κάνουν κάτι, να σταθούν στα πόδια του. Αυτά τα χρήματα τα που λέμε για την ακρίβεια δεν πάνε κάτω από το μαξιλάρι. Mm -hmm. Πάνε σε κατανάλωση. Mm -hmm. Και άρα λοιπόν, όταν δίνεις δίνει μια έννοια ρευστότητα για ένα χρόνο. Mm -hmm δημιουργήσει έναν θετικό κύκλο κατανάλωση που παρεπιπτόντω σε μια απόσβεση Αυτό με τι τράπεζε λέτε να γίνει one-off για, ένα ναι, για ένα χρόνο. Λοιπόν, λέτε όλα αυτά τώρα, κύριε Κασελάκη, τα οποία λέτε στο οικονομικό σα πρόγραμμα, πιστεύετε ότι έτσι όπω τα ακούν οι Έλληνε πολίτε και άρα οι Έλληνε ψηφοφόροι, για να πάμε λίγο και στην Κυριακή, ότι θα του πείσετε και ότι θα έχετε το α, προσδοκόμενο αποτέλεσμα στην κάλπη. Φαντάζομαι ότι έχετε βάλει ένα όριο λέτε πάνω οικονομικό πρόγραμμα. από δείξη. το 17,5% των πρι, εθνικών πρι, εκλογών. Πριν πάω στο πύχη, επειδή αναφέρεται για το του κράτους. Να τονίσουμε ότι στον ένφια κάνουμε μια αναδιανομή mm -hmm. όπου όσοι έχουν αξίε πάνω από 500.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν και όσοι έχουν αξίε κάτω από 500.000 ευρώ θα έχουν μια μεγάλη ελάφρυνση του ένφια. Και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου έχει συμφωνήσει με τα νούμερα μα εκεί πέρα και τα βγάζει πλεονασματικά 170 εκατομμύρια το χρόνο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμεί, εγώ σα το λέω ξεκάθαρα, δεν έχω κανένα θέμα με τη φιλοσοφία τη πολιτική που αναδιανέμει τον πλούτο ναι. όταν πρόκειται για ένα πολύ συγκεντρωτικό σημείο εκκίνηση στην Εσείς οικονομία. Εσεί λέτε και για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων πάνω από τι 220.000 ευρώ Πάμε να λοιπόν αυξηθεί σε αυτό. Αυτό και το και κάτω από τι 220.000 να, να μειωθεί. Έρχεται η κυβέρνηση λοιπόν και λέει ότι συνολικά. Πώς, αυτό, το γενικό λογιστήριο του κράτου πάνω σε το αυτό. Το πρόγραμμά σα ότι κοστίζει τα 4 δι αυτό το χρόνο. Μα το γενικό λογιστήριο του κράτου είπε ότι οι στα νομικά πρόσωπα είναι πλεονασματικά 5 εκατομμύρια. Και με δικά μα νούμερα, το οποίο είναι τα πιο πρόσφατα βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων τη οικονομία, θα είναι ναι. πλενασματικά 270 εκατομμύρια. Εκεί το υπολογίζετε. Και σα λέω, εδώ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου είπε ότι είναι πλεονασματικό αυτό. Και αυτό με στατικού όρου. Λοιπόν, Όχι με όρου δυναμική ανάπτυξη. Το κρατούμε κάτι, και προχωράμε. Όμως, για... θέλω, έχουμε πολλά θέματα Για να προλάβουμε. Μετά τι ευρωεκλογέ. Μεγάλη χαρά, mm -hmm. όποτε θέλει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ωραία. να έρθει μέσα, στο, μέσα στην Κομονδούρου, να ανοίξουμε τα Excel, να δούμε τι υποθέσεις. Πολύ Καταλαβαίνω πολύ καλά πώς, λοιπόν. πώς λειτουργεί η οικονομία. Είναι ένα δυναμικό σύστημα και το μόνο σίγουρο είναι ότι σε μια χώρα που έχει το, το κοινωνικό κράτος να διαλύεται, ναι τον Έλληνα να μην μπορεί να έχει αγοραστική δύναμη μετά από τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το να αφήνει τα πάντα στι ιδιωτικοποιήσει. Πάμε να προχωρήσουμε. Λύση. Πάμε. Το πύχη σα για τι εκλογέ αυτή τη Κυριακή. Πάνω από το 17,5%. Τι θα είναι επιτυχία, τι θα είναι αποτυχία. Νομίζω ότι έχουμε ήδη πετύχει. Έχουμε πετύχει διότι χωρίς να παίξουμε το παιχνίδι των άλλων, έχουμε βγάλει προτάσεις, έχουμε παρουσιάσει στα τηλεοπτικά μα σποτ. Έχουμε υπάρξει θετική, έχουμε κάνει μια καινοτόμια διαδικασία προκριματικών εκλογών. Όταν οι άλλοι έχουν βγάλει ένα ψηφοδέλτιο αντιφατικών υποψιο... υποψηφι... υποψηφιωτήτων, μέσα στι οποίε υπάρχουν ακροδεξιά συνθήματα, εμμύτριε του Κασιδιάρη, σκοτώσατε όλοι, όλοι μα σκοτώσαμε στα τέμπη, τέτοια παράδεκτα Αν μηνύματα, είναι κάτω από το 17,5% ή αν είναι 16,5% ή έχουν κάποιε μοσχοποίησει, θα είναι και πάλι επιτυχία. Εδώ, εδώ πριν τρία χρόνια μα είχαν, πριν τρει μήνε μα είχαν για τελειωμένου. Και τώρα μιλάμε για τα ποσοστά των εθνικών εκλογών από πέρυσι. Λοιπόν, ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, Συρίζα, άμα το Συρίζα, συγκρίνουμε με τι ευρωεκλογέ προηγούμενε του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο 23. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από μια διπλή οδ Όλοι είχαν το ΣΥΡΙΖΑ για τελειωμένο, είχαν βρει την βολική του αντιπολίτευση αλλού. Ήρθαμε, ανανεωθήκαμε, γίναμε πολύ πιο γεωμένοι στην κοινωνία και από εδώ και πέρα θα δείτε ότι θα το χτίσουμε. Σα το λέω ότι δεν πρόκειται να είμαστε σε δεν οποιοδήποτε... Δεν μου απαντάτε. Στο 16% θα τελειώσω, είναι επιτυχία. Αφήστε με να τελειώσω μισό λεπτάκι να σα πω. Λοιπόν, δεν θα είμαστε σε οποιοδήποτε κάδρο κέντρο αριστερών διεργασιών κορυφής. Άλλα κόμματα είναι σε συνομιλίε, από ό,τι διαβάζω. Άλλα κόμματα δεν διαψεύδουν ε, τα σενάρια αυτά. Εμεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο και καθαρό και γεωμένο, με νέα στελέχη από την κοινωνική του βάση, με ένα καταστατικό σενάριο θα πάει μπροστά. Και είμαι σίγουρο ότι όχι μόνο θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα ναι. την Κυριακή. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια τελείω διαφορετική δομή. Λέτε μετά. λοιπόν πώ δεν θα είστε μέσα σε διεργασίε με άλλα κόμματα στον χώρο τη κεντροαριστερά. Αν όμω είναι κάπου εκεί το ποσοστό, έχουμε 16-17%. Πώ μπορείτε εσεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι, να είστε ένα εναλλακτικό πόλο εξουσία όταν ο Μητσοτάκη. Λέμε, αν επιβεβαιωθεί ο Μητσοτάκη. Δεν ποσοστά. μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι άλλοι... 30-31-33. Δηλαδή δεν θα πρέπει να συνεννοηθείτε με του άλλου. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην να είναι όταν οι άλλοι έχουν ένα δίσο φιλέ σε τράπεζε. Πώ? Ο κόσμο έχει ανάγκη από έναν πολιτικό ηγέτη που θα λέει την αλήθεια με το όνομά του. Εσεί με πάτε τώρα το στο ομάτις. θέμα των οφειλών. Εγώ σα πάω λίγο στο θέμα. Δεν σου πειράζει το επόμενο στάδιο. Γιατί δεν πληρώσει τι οφειλέ αυτέ. Γιατί είναι δανεικά και αγύριστα. Γιατί είμαστε ικανοποιημένοι ω κοινωνία. Αν ήταν δανεικά και αγύριστα, όταν ο Έλληνα πολιτή διώχνεται. Το... ότι δεν θα συνεργαστείτε με κανένα άλλο κόμμα. Δεν θα το σπίτι Λάκη. του αυτή τη στιγμή. Ο Έλληνα πολιτή διώχνεται από τα κόκκινα δάνεια στα φαντ. Με απόφαση τη Νέα Δημοκρατία αντί να βρει μια αρρύθμιση. Και, δε, και θα είμαστε εντάξει με τα δάνεια τα οποία εκείνοι έχουν και, και είναι δανεικά και γύριστα. επιτέλους την αλήθεια στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Αυτά με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, καταλαβαίνουμε από. και το, το Πασόκ είναι καταχρεωμένο. Κεντροαριστερά, με οποιοδήποτε κόμμα, δεν θα συνεργαστείτε. Το αποκλείετε. Είμαι απολύτω σαφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο αυτοδύναμο φορέα όλη τη κεντροαριστερά με ένα πρόγραμμα σύγχρονη αριστερά. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι σε σχέση με μια ας το πούμε παραδοσιακή κέντρο αριστερά στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Στέγη εμείς θα είμαστε παρεμβατικοί Τόσα πολλά σας χωρίζουν από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Χαρίτσι <laughs> Ο κύριος Χαρίτσι ήταν και πρώην σύντροφος <laughs> ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αλλά δεν νομίζω ότι αφορά ε, σε κανέναν Έλληνα ο πολίτη μετεκλογικά, γιατί σας έχω πει ακριβώ τι θα γίνει. Mm. Δεν λοιπόν. πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία ε, μεταξύ των, ε, του κ. Χαρί και του κ. Ανδρουλάκη ή μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων ε, και άλλων κομμάτων που μπορεί να συμφωνήσουν yeah. ό,τι να συμφωνήσουν. Θέλω να σα κάνω και μία ερώτηση και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί μετά το τέλο των εργασιών του συνεδρίου, ε, κύκλοι του είπαν πω όλοι θα κρυθούν από το αποτέλεσμα των ε, ε, εκλογών. Τι απαντάτε σε αυτό. Δεν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι. Ε, όλοι μα κρινόμαστε κάθε μέρα και εγώ στον δρόμο και σε αυτή τη συνέντευξη και στην επαφή μου τον κόσμο και ειδικά όταν βλέπω ένα σύστημα προπαγάνδα απέναντί μου, το οποίο πραγματικά είναι τόσο βαθύ στην κοινωνία μα. Δηλαδή, η, η σπατάλη που υπάρχει από τι κεντρικέ απευθεία αναθέσει μέχρι την τοπική αυτοδίκηση είναι τεράστια. Και λέμε, λέμε Πού θα βρείτε τα χρήματα και λεφτόδεντρα. Ακούστε, 37 δίσκα το μαξιλάρι. Πριν από πέντε χρόνια, 37 δι είναι και σήμερα. Πέντε mm -hmm. χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τόσους φόρους πληρώνουμε. Πού πάνε τα χρήματα. Πού πάνε τα χρήματα. Μάλιστα. Τόσα χρήματα από την Ευρώπη έχουμε λοιπόν, πάρει. Πάμε και στην τραγωδία υπάρχει, το λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια τεράστια κακοδιαχείριση στη χώρα μας. Και υπόσχομαι ότι όταν κυβερνήσουμε θα πάμε γραμμή, γραμμή, γραμμή και εγώ προσωπικά και θα μελετήσω και το τελευταίο ευρώ που πάει. Και θα μελετήσουμε και πού έχουν πάει. Και ο ελληνικός λαός θα ξέρει. Επιτέλους θα έχει μια ανεξάρτητη κυβέρνηση η οποία προσφέρει στον τόπο χωρίς μηχανισμούς συμφερόντων. Άρα όπως δεν εκτιμάτε πώ θα υπάρξει ενδεχομένω μια επιστροφή στο πολιτικό προσκήνιο του Αλέξη Τσίπρα. Για αυτήν την ερώτηση μπορείτε να ρωτήσετε τον Αλέξη Τσίπρα. Τη δική σα <coughs> ρωτά. εκτίμηση, ρωτάω. Ρόλος... Η είναι... δική μου εκτίμηση είναι ότι. ο ρόλος... έτσι, Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ο ρόλο που επιτελεί με το Ινστιτούτο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ακριβώ αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και προσωπικά και ω ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι υπάρχει μια σύγχρονη αριστερά. Μην ξεχνάμε ότι το European Left και το Left είναι το μικρότερο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά σε μια κοινωνία η οποία έχει γίνει κοινωνία ε, λιτότητα και η οποία κάνει στραβά μάτια στην ε, εθνοκάθαρση κάτω γενοκτονία στην ε, Παλαιστίνη, χρειάζεται η αριστερά να σηκώσει ένα άστημα. Πάμε, κύριε, και κύριε για να, να προλάβουμε. Φύγημα. Πάμε στην τραγωδία των Ντεμπόν. Θα καταθέσει το κόμμα σα έτοιμα για σύσταση προανακριτική, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή έχετε καταθέσει μόνο ένα κατηγορητήριο και ο κ. Μητσοτάκη σα καλεί να καταθέσετε το για την, την το κάνετε. Ο κ. Μητσοτάκη δεν έχει την ευθυξία μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού να του πει τι πιστεύει για τις κατηγορίες εναντίον του κ. Καραμαλή. Θεωρείται ότι είναι ένα παιχνίδι στη Βουλή, από το οποίο θα περάσει πάλι με μερικέ ατάκες, επειδή δεν είμαι στη Βουλή εγώ, για να απαντήσω. Εντάξει, με μερικέ ατάκες. Και να έχει το κόμμα του, το οποίο έχει παρακολουθήσει ο ίδιος με τι υποκλοπές. Μπετών Αρμέ, δεν είμαστε ηλίθοι. Δεν είναι πρόβατο ο ελληνικό λαό. Καιρό να απαντήσει. Έχει 11 κατηγορίε. Ο υπουργό του είχε προειδοποίησει. Όπω είπε ότι αν δεν είχε κάνει λάθο στα θυμάρια θα, θα ζούσαν τα παιδιά. Mm -hmm. Έτσι να μα πει ότι αν δεν είχε αμελήσει τι προειδοποίησει του Κώστα Καραμμαλή, αν θα ζούσαν τα παιδιά. Πάντω, ένα από τα ερωτήματα και που θέλει Τι λέει για τη μυστική συνάντηση. 7... Να, Απάντησε σε αυτό κύριος. Ότι, ο κύριο Τσέλερ. Ότι δεν έγινε. Έγινε. σήμερα το πρωί. Ναι. Είπε ότι είναι ντροπή να λέγεται ότι έγιναν <laughs> μυστικέ συσκέψει <laughs> για τον πάζωμα. Και επίση είπε ότι γινόντουσαν συνεχώ συσκέψει και ότι όλε οι αποφάσει ελήφθησαν με αμυγό επιχειρησιακά κριτήρια. Αυτό απάντησε το πρωί συνέντευξη τη άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν το να καλύψει στοιχεία και να πετάξει σωστά ανθρώπων σε χωράφια τρεις μέρες, δύο μέρες μετά ε, το έγκλημα αυτό είναι επιχειρησιακό ζήτημα. Καταλάβετε που έχουμε καταλήξει σαν χώρα. Ως χώρα, Μα χώρε Έχουμε ότι καταλήξει. το ήξεραν αυτό από ως την χώρα κυβέρνηση και να το ξε... ω χώρα το λέτε αυτό. έχουμε καταλήξει. Τι, άρχισε το μπάζωμα 4 Μαρτίου, άρχισε. Mm -hmm. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Είναι δεδομένο. Και η εντολή, ξέρουμε τώρα από τι δικογραφίε, ότι δόθηκε ώρε ε, μετά για τη μονταζιέρα. Και δύο μέρε μετά για το μπάζωμα. Λοιπόν, άρα η ερώτηση είναι η εξή. Λέει ο πρωθυπουργό τη χώρα αλήθεια τώρα ότι το να καλύψει ε, στοιχεία μια κοινή εγκλήματο. Είναι επιχειρησιακό ζήτημα. Πού έχουμε καταλήξει πλέον αυτό το Λέει ότι όλε οι αποφάσει ελήφθησαν στη συνεχή συσκέψη. Είναι λογικό να γινόντουσαν συσκέψει μετά από μια τέτοια τραγωδία. Με επιχειρησιακά κριτήρια. Και για την ΕΕΠ λέει ότι η ΕΕΠ θα αποφασίσει. Το ρωτάνε, μα εσείς δεν είστε πολιτικό προϊστάμενο ΕΕΠ και αποφεύγει να απαντήσει. Ο κύριο Μητσοτάκη κρύβεται πίσω από αυτέ τι ερωτήσει. Έχει το σύστημα προπαγάνδα του. Έχει βάλει τα παγαλάκια του να λένε πόθεν έσυζε κάθε τι το οποίο υπάρχει στην κοινωνία μα. Και είναι καιρό ο ελληνικό λαό να στείλει ένα μήνυμα ενάντια στην αλαζονία του 41%. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με αυτέ τι ε, απαντήσεις απαντήσει του κυρίου Μητσοτάκη που ακόμα δεν μα λέει εάν γνώριζε για τον μπάζωμα πριν γίνει. Ακόμα δεν μα το λέει αυτό. Να μα το πει ξεκάθαρα ότι δεν το μα Μα έχει απαντήσει Ό, και λέει πω είναι ντροπή. Όχι, έχει πει πω είναι και ντροπή και να το σκέφτεται. Αυτό λέει. λέει. Ε, τέτοια έλεγε για την ΕΕΠ. Α μην τα πλέκουμε και τα δύο. Για την τραγωδία του Λέει πω ήταν ντροπή να το λέτε και ότι εργαλοποιείτε την τραγωδία με τι 57 ψυχέ που έχασαν στην Ελλάδα. Εργαλοποιούμε την τραγωδία επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα για το θέμα, για το ζήτημα αυτό. Επειδή είμαι πάρει τόσο στρεβλό νόμο περί ευθύνη υπουργών και δεν πρόκειται ποτέ να αναλάβει κανεί πολιτική ευθύνη. τη τραγωδία είναι αυτό εκείνη η λογική σε μια ανεπτυγμένη δημοκρατική χώρα. Πάντω κύριε Καρσελάκη, έτσι κι αλλιώ είναι σε εξέλιξη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η λέξη ντροπή. Τα ίδια έλεγε ο Κώστα Καραμαλή 10 μέρε πριν το έγκλημα του στη Βουλή σε απάντηση στο ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ντρέπεστε να θέτε ζητήματα ασφαλεία. Τα ίδια λέει ο κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή για την ΕΕ. Δεν τρέπεστε να υπονείτε το παρελθόν τον υπουργό μου. Κι όμω αυτό έχει γίνει. Πάντω κύριε Κασιλάκη. Άρα η απάντηση είναι όχι. Δεν ντρεπόμαστε. Εσεί δεν ντρέπεστε να μην απαντάτε. Ναι. Εσεί δεν ντρέπεστε να μην απαντάτε στο ελληνικό λαό. Σε κάθε περίπτωση κύριε Κασιλάκη είναι σε εξέλιξη μία έρευνα από τον φέτη ανακριτή τη Λάρισα, η οποία αργά ή γρήγορα θα πάει στην Βουλή, θα καταλήξει στη Βουλή και το ερώτημα λοιπόν είναι εκεί. Προφανώ θα περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι εκεί. Εσεί θα καταθέσετε έτοιμα για σύσταση προανακριτικής, ναι ή όχι. Εμεί θα κάνουμε τα πάντα για να υπάρξει δικαιοσύνη. Και σα δεσμεύομαι ότι όταν με την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια του ελληνικού λαού ε, γίνω ο Πρωθυπουργό, ότι η πρώτη μου προτεραιότητα, εάν συμπίπτει με τον συνταγματικό κύκλο εκείνο, θα είναι να καταργήσουμε όλα τα προνόμια, όλε τι ασυλίε των βουλευτών και τον νόμο περί υπουργών. Θα είναι ίση η πολιτική με τους πολίτες. Αυτή η, σχέση πρώτα το ο πελάτης, το νόμο. αυτή η σχέση πρώτα ο πελάτης που έχουμε καταλήξει στη χώρα μας, να βλέπουμε κάθε μέρα θα αλλάξει και θα γίνει πρώτα ο πολίτης. Θα έχουμε μια βαθιά, αξιοκρατική και ονεικά αγιωμένη κυβέρνηση η οποία αυτό που κάνω θα το Αδιαμεσολάβητο θα συνεχίσει. Να το πράττει. Και προσωπικά, εγώ ω Πρωθυπουργό τότε και οι Υπουργοί τη Κυβέρνηση. Θα είμαστε στην κοινωνία λοιπόν, μέσα, θα, θα λογοδοτούμε. Δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία τελευταία ερώτηση για τα εθνικά μα θέματα και τη συμφωνία των Πρεσπών. Λέτε, αυτή την ώρα που έχει βγει το Βεμαρό, ένα εθνικιστικό κόμμα και την αμφισβητή επί του ουσία στην, στην πράξη τη συμφωνία. Και ψέγεται, κατηγορείται την κυβέρνηση γιατί δεν έχει ψηφίσει τα τρία μνημόνια που απορρέουν. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και να το κάνει, τη λέτε τώρα. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι έτσι θα απολέσω το διαπραγματευτικό μου όπλο. Γιατί θα διευκολύνω και την ένταξη, πέρα από τον Άτομο που έχουν ήδη μπει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τους λέτε να το κάνουν τώρα. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα μνημόνια αυτά που φέρουν υπογραφές των υπουργών της και αυτή η συμφωνία είναι επιζήμια προς ε, τη χώρα μας, για τον ελληνικό λαό, μπορεί πολύ απλά να πάει στο όμορο κόμμα τη νέα δημοκρατία, που είναι το Βεμερό, είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να πάει πάνω στα Σκόπια... Και να αλλάξουν τη συμφωνία. Είμαι σίγουρο ότι θα συμφωνήσει. Πάντω το, το είχε αυτό. πει πριν την καταψηφίσει τη Βουλή. Τότε, ω αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία και τη Εξωματική Αντιπολίτευση, ε... είχε πει πω διαφωνώ, αλλά αν έρθει μια διεθνή συμφωνία, δεν αλλάζει έτσι. Εύκολα που λέτε Εάν, να πάει στα Σκόπια ε, 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 να την ακυρώσει. Εκείνο, η ευθύνη, ευθύνη ω πρωθυπουργού είναι να φέρνει επωφελεί για την πατρίδα μα συμφωνίε. Εάν θεωρεί ότι επιζήμια, να φορέσει την περκεφαλαία του να πάει πάνω να την αλλάξει. Αλλιώ να την εφαρμόσει. Εκείνο θέλει για την καθυστέρηση. Εκείνο καπηλεύτηκε για την πατρίδα μα για αυτό το ζήτημα. Ξέρει πολύ καλά και το παραδέχεται ότι και η αδερφή του και ο πατέρα του ήταν υπέρ μια τέτοια λύση. Απλά δεν μπόρεσαν να τη φέρουν εκείνη πριν, τό πριν τόσα χρόνια. Την έφερε ο Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή έρχεται. Μα πραγμάτων... έχει μπερδέψει όλου πε, περί τίνο πρόκειται εδώ πέρα. Να βρει μόνο του τη λύση για το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε. Πάντω η διαφωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του τωρινού πρωθυπουργού, είναι στην μακεδονική εθνότητα και γλώσσα. Όχι στη συμφωνία, Σα, στη διπλή ονομασία. Σα είπα ξεκάθαρα ότι εάν θεωρείται μια επιζήμια συμφωνία, να πάει να την αλλάξει. Αλλιώ να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που του είπε ψέματα. Δηλαδή το, το, το γεγονό ότι αυτή η συμφωνία αναγνωρίζει δι... μακεδονική τον... γλώσσα Άκουστε, και μακεδονική δι... εθνότητα. Διχασε, το βρίσκεται καλό. Δίχασε τον ελληνικό λαό το 2019. Εντάξει, και, το... και μετά ήρθε και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Ω κυβέρνηση. Λοιπόν, εμεί. Δεν εργάζεται. των πραγμάτων τον είναι μια συμφωνία που αρκούσε να αλλάξει η κυβέρνηση, να έρθει ένα εθνικιστικό ε, κόμμα είπα, είμαι, να θεωρώ... την αμφισβητεί στην πράξη και να καταρρεύσει εν, εν μέρη η συμφωνία. Εάν την, είχε εάν την είχε εφαρμόσει τη συμφωνία, θα είχαν δεθεί πιο πολλέ σχέσει των δύο λαών, θα υπήρχε περισσότερη Όχι, οικονομική αλληλεπίδραση. Την... Και επίση, μην ξεχνάμε ότι εάν δεν είχε γίνει αυτή η συμφωνία, θα μπορούσε σήμερα η Τουρκία να έχει μεγαλύτερη επιρροή πάνω σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, άρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Α απολυγηθεί ο Πρωθυπουργό και την του. Κύριε Κασαλάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ Ασυπέρα. για αυτή την ζωηρή και ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα Καλή είναι δύναμη. Είναι μια πολύ ζωηρή περίοδο μέχρι τι ευρωεκλογέ. Είμαι ενθουσιασμένο ε, για την επίθεση που θα μου κάνουν, λέει, τα νέα δημοκρατία, προσπαθώντα να στοχοποιήσει ένα νέο ιδιώτη απόδημο, ότι δεν φταίει για τα δεινά του ελληνικού λαού πέντε χρόνια που κυβερνά. Και είμαι σίγουρη ότι ο προεκτικό κόσμο θα σταθεί στο πλευρό μου και εγώ πάντα θα είμαι στο πλευρό Άρα, του. Άρα, με ένα ποσοστό προδώσω, με το 2 μπροστά, κύριε Καθελάκη, θα απολύτως, πει το δύο Είναι, το Είναι απολύτω εφικτό. Θα κάνω τα πάντα για να γίνει πράξη. Και, και υπόσχομαι στον ελληνικό λαό ότι αν με εμπιστευτεί και μας εμπιστευτεί, δεν θα τον προδώσω ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ευχαριστώ δύναμη πολύ. καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα.